δώσει αρκετές φορές και κάνει κάποια φάουλ που μπορεί να αποφύγει το βγάλσιμο, εννοώ στα pick and roll, έτσι που λέμε το 2 εναντίον 2, που σημαίνει ότι δεν κάνουν βοήθειες από τις αδύνατες πλευρές ώστε να παίξουν μόνο το 2-2 παιχνίδι όπως αυτή τη συνεργασία που είχαν οι δυο τους. Βοήθεια αυτό σημαίνει ότι ο Μάντζαρης έχει πολλές τέτοιες ευκαιρίες, αλλά προφανώς τη λογική του coach Πεδουλάκη είναι. Δεν χάνουμε από, από αυτά τα σουτ. Ακριβώς. Ένα είναι αυτό και δεύτερο θα πρέπει ο Παναθηναϊκός όπως αμήνεται στο low post ουσιαστικά με βοήθεια από το weak side όπως είδαμε του Μασιούλης. Ενδιαφέρον αυτό το δίδυμο, έτσι Μασιούλης. Γιατί κάνουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Διαμαντίδης στον Γκίστα από την κορυφή της ρακέτας για 2. 7-7. Παίζει ένα εναντίον ενός. Να δούμε αν και στην επόμενη επιμείνει. Δεν μπορεί να βγουν όλες οι βοήθειες παντού, coach. Όχι, θέλω να πω ότι θέλουν δεύτερο παίχτη. Είδα κάποια στιγμή το Διαμαντίδη, πίστευα ότι θα πήγαινε, αλλά τελικά έμεινε. Και έπαιξε ένα εναντίον ενός. Δηλαδή και στο μισό γήπεδο παίζουν δύο ομάδες, υπάρχει ταχύτητα. Υπάρχει αυτό το passing game. Και βλέπουμε και οι δύο ομάδες πόσο έχουν. Ένα λάθος ο Παναθηναϊκός, δύο Ολυμπιακός. Πολύ λίγα λάθη. Έτσι, γίνεται το καλύτερο δυνατό διάβασμα προκειμένου να βγουν ελεύθερα σούτα από την περίμετρο. Ο Χρήστος Καούρης θα μας ενημερώσει για το τι ζήτησε ο coach Μπαρτζόκας από την άλλη πλευρά από τους παίχτες του. Πιστέψτε στα σουτ που θα πάρετε από τη στιγμή που γίνουν οι διεισδύσεις και βγάλουμε τα ελεύθερα σουτ. Πιστέψτε τα και βάλτε τα. Δεν έχουμε δει ακόμα οι ομάδες να έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο δύναμης, να το πω έτσι. Σκληρότητας ακριβώς, ώστε να δυσκολέψουν τον αντίπαλο. Γι' αυτό έχουμε. Είχε 5 στα 6 σουτ μέσα από το ζωγραφιστό, χάρη κυρίως στον Περπέρογλου στην πρώτη περίοδο. Ήταν τα 4 του Περπέρογλου και το ευνηδιασμό του Πρίντεζη. Πάλι ο Ούκιτς που προσπαθεί να αποστάρει τον Κατσίβελη, φτάνει στο lay-up. Στη γη της φιλοσοφίας του, η δυνατή άμυνα, η σκληρή άμυνα. Και αυτό ακόμα δεν το έχουμε δει από τον Πα. Ο Ούκιτς που βάζει φρένο, ο Παναθηναϊκός δεν έχει αυτό σκοπό του να παίξει γρήγορα παρά μόνο όταν αυτό είναι πολύ σίγουρο και εξασφαλισμένο. Μασιούλης, Γκίστ, το καλάθι από τον Αμερικανό. Το παιχνίδι. Όσον αφορά την επίθεση, ο Διαμαντίδης θα βγαίνει από screen επιλογής από χαμηλά και θα έχει για αρκετή ώρα την μπάλα στα χέρια του. Πήρε αυτό το δικαίωμα σε pick and roll με το Λάσμε και σε διάβασμα της αδύνατης πλευράς. Ο Λάσμε έμεινε στον αέρα και τελείωσε πολύ με το ένα χέρι. Καλά. Ο Χρήστος θα τον ακούσετε να μας τα λέει τα δικά του. Ντάνστον στο δεξί γόνατο και πονάει αρκετά, αλλά από ό,τι είπε ο γιατρός του Ολυμπιακού δεν φαίνεται ότι είναι κάτι σοβαρό. Μασιούλης που ποστάρει τον Περπέρογλου. Κάτι άλλο. Κακή πάσα του αρνητικού και αυτή τη φορά Πετουέι, που είχε περάσει μόλις στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει τίποτε από τον Αμερικάνο forward του απόψε. Μάλλον έχει χάσει. Ο Γκίστ, η μπάλα κυκλοφορεί, Κάρι ξανά στον Ούκιτς από τη γωνία. Βεβαίως και αυτός δεν έχει κάνει. Θα κάνει ένα μεγάλο επιθετικό παιχνίδι. Τώρα η πόντη του Παναθηναϊκού. Ήταν πολύ δύσκολο σου. Ο Σπανούλης που μοιάζει να γυρίζει το ρολόι ανάποδα τώρα. Γκάρι. Φώτσης, Μπράμος. Ψηλά για τον Λάσμε. Τον κάλυψε ο Ντάνστον. Ο χρόνος τελειώνει. Ο Λάσμε εντός χρόνου. Ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά. Πέρα από κάποια λάθη που είπαμε στο πρώτο δεκάλεπτο, στο πρώτο ημίχρονο, συγγνώμη, στα τελευταία 4 λεπτά. Οικία χέρια στα χέρια του Σλούκα, αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει το πλεονέκτημα. Κάρι, ο Μπράμος από τη γωνία, μόνος του, φέρνει ξανά στα ίσα τις δύο ομάδες. Ξανά Πρίντεζης. Στον Ντάνστον. Ο Ολυμπιακός χάνει την μπάλα, ο Παναθηναϊκός μπορεί εδώ να ευνηδιάσει. Ο Λάσμε κράτησε την ισορροπία του και την κατοχή της μπάλας. Πάει τώρα στο χουκ, 57-59. Μένει Δημήτρη στα χέρια του Δημήτρη Διαμαντίδη, θέλει να είναι η μπάλα ο Αργύρης Πεδουλάκης. Pick and roll με τον Λάσμε, να φτιάξει τη γωνία του στην αδύνατη πλευρά ο Φώτσης για ενδεχόμενο σουτ. Και δεύτερο pick από τον Φώτση αν χρειαστεί, ο οποίος όμως θα πεταχτεί έξω πάλι για σουτ. Διαμαντίδης στον Φώτση και από εκεί στον Μασιούλης που θέλει να ποστάρει τον λιγότερο δυνατό Λοντζέσκι. Το σούτ όμως γίνεται από Μπράμο στην επαναφορά. Η μπάλα μπήκε, τελείωσε το παιχνίδι. Ο Λάσμε. Καλά, με ειδικές καταθέσεις όπως έγιναν ουσιαστικά, αλλά πάλι θα τελείωνε στον πόντο, στον ένα καλάθι.
Ο Λάσμε, πρώτο σκόρερ του ντέρμπι, βάζει τη δική του σφραγίδα στο παιχνίδι με 16 πόντους.